Μαμά, φοβάμαι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι φοβάσαι, αγάπη μου? Φοβάμαι το σκοτάδι. Το σκοτάδι. Α, αυτό σημαίνει πως μεγαλώνεις. Τι εννοείς πως μεγαλώνεις? Ο φόβος δεν επισκέπτεται μικρά. Αυτά δεν μπορούν να τον δουν. Μονάχα όταν μεγαλώσεις μπορείς να τον νιώσεις. Και τότε έρχεται να σου κάνει παρέα. Παρέα? Μα τι λες! Είναι φίλος μας ο φόβος. Αυτός έτσι νιώθει. Φίλος σου θέλει να είναι και πάντα δίπλα σου. Ο άνθρωπος επιλέγει άμα τον θέλει για φίλο ή όχι. Δεν το θέλω τότε. Θέλω να κοιμηθώ εγώ. Να σου πω ένα παραμύθι. Για το φόβο. Για το φόβο. Και θα φύγει. Για να δούμε. Ο φόβος γεννήθηκε ξαφνικά, μέσα στο σκοτάδι. Μάνα του, η Άγνοια. Πατέρας, το θυμός. «Θέλω να γνωρίσω τον άνθρωπο», είπε με χαρά. «Όχι», του φώναξε θυμωμένο ο πατέρας του. «Μα γιατί?», ρώτησε θλιμμένος. «Γιατί έτσι», απάντησε η μάνα του η Άγνοια. Μα ο φόβος έφυγε ένα βράδυ κρυφά και πήρε το δρόμο που οδηγούσε στον άνθρωπο. Οι γονείς του δεν τον αναζήτησαν. Στο κέντρο του δάσους ένα καλυβάκι συναντά. Στην αυλή παίζει ένα μικρό παιδί. Ο φόβος τον πλησίασε δειλά και τον ρωτάει. «Θες να κάνουμε παρέα?» Το παιδί όμως κάνει σαν να μην τον είδε. «Μα δεν με βλέπει», αναρωτήθηκε. «Δεν σε βλέπει», του απάντησαν τα δέντρα. «Δεν σε έχει ακόμα ανάγκη. Θα πρέπει να περιμένεις να μεγαλώσει». Και έτσι και έγινε. Κρύφτηκε ο φόβος στο δάσος και περίμενε τον άνθρωπο να μεγαλώσει. Πέρασαν χρόνια πολλά και ο άνθρωπος μεγάλωσε πολύ. Έγινε παλικάρι. Πήρε το δυσάκι του, άφησε το καλυβάκι του και χώθηκε στο δάσος να πάρει το δρόμο να γνωρίσει τον κόσμο. Βρήκε ο φόβος ευκαιρία και του παρουσιάστηκε. «Γεια σου άνθρωπε, σε περίμενα τόσα χρόνια. Χαίρομαι που επιτέλους θα γνωριστούμε». «Ποιος είσαι και τι θέλεις από μένα?» «Είμαι ο φόβος και θέλω να γίνουμε φίλοι. Θα σε βοηθήσω να γνωρίσεις τον κόσμο, να έρθω μαζί σου?» «Θέλω να φτάσω στα αστέρια», είπε το παλικάρι. «Μπορείς να με βοηθήσεις?» «Φυσικά και μπορώ», του είπε χαρούμενα ο φόβος. «Αρκεί να με πάρεις και εμένα μαζί». «Αν με βοηθήσεις θα σε πάρω», του απάντησε το παλικάρι. Και ξεκίνησαν το ταξίδι παρέα. Γίνανε φίλοι καλοί και το παλικάρι είπε στο φόβο όλα τα μυστικά του, όλα τα όνειρά του. Πέρασαν μέρες, μήνες, χρόνια και το παλικάρι ξέχασε τα αστέρια. «Μια χαρά είναι εδώ στη γη με το φόβο παρέα», σκέφτηκε. Και ο φόβος ήταν ευτυχισμένος πολύ. Τον ακολουθούσε παντού σαν σκιά. Τον άκουγε προσεκτικά. Μα δεν του μάθανε τον κόσμο. Το παλικάρι άρχισε πάλι να σκέφτεται τα αστέρια. Μια μέρα στο δρόμο τους βρέθηκε μια κοπέλα με το φόβο της. «Γεια σου», της λέει το παλικάρι. «Γεια σου», του απαντάει η κοπέλα. «Πού οδηγεί ο δρόμος σου?», τη ρωτάει το παλικάρι. «Ψάχνω να βρω τα αστέρια», του απαντάει η κοπέλα. «Κι εγώ, θέλεις να ψάξουμε μαζί? Ίσως έτσι τα βρούμε πιο εύκολα». Ο φόβος της κοπέλας της έπιασε το χέρι. Ο φόβος του παλικαριού του έπιασε το χέρι. «Θα έρθουμε μαζί σας», είπαν με μια φωνή. Το παλικάρι και η κοπέλα κοιτάχτηκαν και το βλέμμα τους έλαμψε. Η λάμψη έγινε φωτιά και πέταξε ψηλά στον ουρανό. Και σήκωσαν τα κεφάλια να δουν τη φωτιά και είδαν τα αστέρια. Γυρίζει το παλικάρι και λέει στο φόβο του. «Τόσα χρόνια τα αστέρια ήταν στον ουρανό και ποτέ δεν τα είδαμε φόβο. Γιατί δεν μου είπες να σηκώσω το κεφάλι?» Και ο φόβος του απαντά. «Εγώ δεν σηκώνω το κεφάλι, παλικάρι μου. Είμαι απασχολημένος στο να κοιτάω το βήμα σου εδώ στη γη. Το βλέμμα μου κοιτάει πάντα χαμηλά».
Σκέφτηκαν η κοπέλα και το παλικάρι να φτιάξουν μια σκάλα, να σκαρφαλώσουν να επισκεφθούν τα αστέρια. Και βάλαν τους φόβους τους να βρουν τα ξύλα και όλα τα υλικά που θα χρειαστούν. Και αυτοί κοιμήθηκαν αγκαλιά κάτω από το φεγγάρι και αγαπήθηκαν πολύ. Και έδωσαν μια υπόσχεση οι δύο ερωτευμένοι. Μόλις φτιάξουν τη σκάλα, να αφήσουν τους φόβους τους στη γη. Τι να τους κάνουν άλλωστε. Ο ένας είχε τον άλλο και αυτό ήταν αρκετό. Και γύρισαν οι φόβοι με τα υλικά για τη σκάλα. Μα ήταν σάπια τα ξύλα και παλιά τα εργαλεία. Προσπαθούσαν, μα τα σκαλοπάτια δεν άντεχαν τα βήματά τους. Έκλαψαν πολύ και τα δάκρυα έγιναν ριάκι και πότισαν τα δέντρα. Και τα δέντρα ξεδίψασαν και τους έδωσαν ξύλα γερά να φτιάξουν τη σκάλα τους. Χαρούμενοι πια, έφτιαξαν τη σκάλα τους. Γυρίζει η κοπέλα και λέει στο φόβο της: «Κράτα γερά τη σκάλα, να ανέβουμε και μόλις φτάσουμε στα αστέρια, θα κρατήσω εγώ για να ανέβεις κι εσύ». Το ίδιο είπε και το παλικάρι στο δικό του φόβο. Και με βήμα σταθερό ανεβαίνουν τη σκάλα πιασμένη χέρι-χέρι. Οι φόβοι κρατούν τη σκάλα παμπάνω δεν κοιτούν. Και έφτασαν οι άνθρωποι στα αστέρια. Και όπως υποσχέθηκαν, δεν φώναξαν τους φόβους τους να ανέβουν. Είχαν ο ένας τον άλλον, τη λάμψη στο βλέμμα, την αγάπη τους και τα αστέρια. Τα είχαν πλέον όλα. Αυτός ήταν ο κόσμος που έψαχναν και τον βρήκαν. Κι οι φόβοι τους, σαν πιστοί υπηρέτες, έμειναν να κρατούν τη σκάλα. Δεν έμαθαν ποτέ πώς είναι τα αστέρια ή αν έφτασαν σε αυτά οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Στέκονταν εκεί πάντα με το βλέμμα χαμηλά και οι άνθρωποι δεν τους φώναξαν ποτέ να ανέβουν. Άσε το φόβο σου στη γη και κοίτα προς τα αστέρια, αγάπη μου. Όνειρα γλυκά να έχεις. Όνειρα γλυκά να έχεις. Στα αστέρια, όνειρα γλυκά. Thanks, I used to be.
αρκετά δύσκολες. Μπορεί να σου φορούν δυσκολότερες αν δεν τις θυμείς. Ωχ, με νευριάζεις! Με στέλνει το υποσυνείδητό σου να σου πω μια ιστορία. Είναι επίγον, λέει. Ναι, θα με εξισώσεις. Ίσως πιο μετά τώρα πρέπει να πω την ιστορία, στην αλήθεια. Ξέρεις, κάποτε δούλευα στο τσίρκο. Εκεί γεννήθηκα και έτσι έμαθα να ζω με τους ανθρώπους. Από μωρό με έδεναν σε ένα παλούκι από το ποδαράκι μου. Δεν είχα δύναμη να το κάνω, να το τραβήξω να ελευθερωθώ. Ήμουν μικρός και αδύναμος. Ένιωθω ανήμπορος. Περάσανε τα χρόνια και συνέχισα να με δέρνουν σε αυτό το παλούδι. Κι εγώ συνήθισα να νιώθω ανήμπορος και σταμάτησα να προσπαθώ να το ελευθερωθώ. Ώσπου ήρθε μια μέρα ένα παιδίκι. Γιατί τον έδιναν σε ένα παρόμοιο παλούκι από τότε που ήταν πολύ, πολύ μικρός. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε έναν υπεράσπιστο ελέφαντα δεμένο στο παλούκι. Προσπαθεί, μα δεν τα καταφέρνει. Ώσπου μια μέρα εγκαταλείπει την προσπάθεια, τα παρατά. Έλα. Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο δεν το σκάει γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί ο δυστυχής. Μα δεν μπορώ να βγάλω το παλούκι, είναι πολύ δύσκολο. Χαράκτηκε στη μνήμη του η αποτυχία. Είμαι ένας αποτυχημένος. Δεν σκέφτηκε ότι πέρασε ο καιρός και μεγαλώνοντας είναι πιο δυνατός. Είμαι δυνατός. Ένας ελέφαντας σαν εσένα που σηκώνει κορμούς δέντρων και σέρνει ολόκληρα αυτοκίνητα δεν μπορεί να βάλει ένα παλούκι. Σκέψου. Κατάλαβες, Αλίκη. Το έβγαλα τελικά το παλούκι. Δεν το ήξερα πως ήμουν τόσο δυνατός. Και τώρα, κοίτα, είμαι ελεύθερος. Σειρά σου. Στάσου. Πες μου. Φοβόσου. Γι' αυτό δεν προσπαθούσε. Ίσως να φοβόμουν. Ίσως απλώς να είχα κουραστεί να προσπαθώ. Η ελευθερία μου όμως ήταν τελικά στο χέρι μου. Τι μάλλον στο πόδι μου. Σειρά σου τώρα να ελευθερωθείς. Καλή τύχη, Αλίκη. Έλα. Τι κλαις. Γιατί κλαις. Κλαίω γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα μ' αφήσεις. Ξέρεις κάτι. Λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να ξεκουραστούμε. Μου φαίνεσαι λιγάκι κουρασμένη. Ξαπλώσε να κοιμηθείς και εγώ θα σου πάρω τα βουλιά. Αχ, αυτά τα μαθηματικά μου ζαλίζουν το κεφάλι. Με πράξη μου. Βρε, παιδιά, που φορτώθηκα και εγώ θα σε θέλω. Βρες μια άλλη. Δεν μ' αγαπάς. Γιατί να υπάρχουν και τα μαθηματικά. Μαθηματικά. Υπάρχουν
τα μαθηματικά. Όλη τη ζωή μας αμετράμε. Χι και ψι και ρίζα τέτοια γονική. Κι όλα γύρω μου γυρνάμε. Στις νεράιδες να το αφήσουν ευχές για να έχει μια όμορφη ζωή. Η πρώτη νεράιδα που εμφανίστηκε του έδωσε υγεία, η δεύτερη του έδωσε ομορφιά και η τρίτη πλούτη. Η τέταρτη νεράιδα που ήταν λιγάκι κακίστρο δεν ταλέστηκε και θυμώσε πολύ. Ήρθε λοιπόν κρυφά ένα βράδυ και έδωσε μια κατάρα στη μικρή. Να μην αγαπάει τα γράμματα. Να μην είναι αναλφάβητη στη ζωή της. Περάσανε τα χρόνια, μεγάλωσε εκεί και έγινε μια όμορφη κοπέλα. Είχε την ομορφιά της,
τα πολλά λεφτά της, την υγεία της, αλλά ήταν λιγάκι κουτί η Καϊμανούλα. Και να τι έπαθε. Μια μέρα χτύπησε την πόρτα μια εντυπωσιακή κυρία. Κακό με Άνια. Καλημέρα, όμορφή μου. Καλημέρα σα. Είναι η γονή σου εδώ? Όχι, θα γυρίσουν το απόγευμα. Τι θέλετε? Α, μάλιστα. Βασικά, εσένα ήθελα. Εμένα. Ναι, ναι. Σε παραπείρω μέρες τώρα που βγαίνεις στην αυλή. Και ήθελα να σου πω πως είσαι πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ. Ξέρεις πως είναι σπάνια αυτή σου η ομορφιά? Θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Τι πρόταση? Έχω πρακτορείο μοντέλων, ξέρεις. Α, αυτή τι λέτε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να επιβαθμίσεις μαζί μας. Εννοείται, πολύ φυσικά. Αυτή. Μα, πόσο μοντέλο χρυσό μου. Μιλάνο, Παρίσι, με την ομορφιά που έχεις. Όλοι οι ίδιοι θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου. Μα τι λέτε, τόσο όμορφη με τελικά. Ναι, θέλω, θέλω. Τέλεια. Η χέρι μου να έχω και τα συμβόλαια μαζί μου. Υπογράφει και αυτό ήταν. Ναι. Δεν ξέρω να διαβάζω. Αχ, ναι. Μη σε απασχολεί καθόλου αυτό. Θα στο διαβάσω εγώ, εσύ μόνο θα υπογράψεις. Μόνο που θα χρειαστεί μια υποκαταβολή για το πρακτορείο. Αλλά άμα δεν έχεις, δεν πειράζει. Να φεύγω. Έχω κι άλλο όμορφο που έχεις να επισκεφθώ. Μη φεύγετε. Θα σας φέρω την πιστοτική κάρτα της μαμάς μου. Με πόσο αφήνει. Ορίστε, όλη δική σας. Το πίνει, είναι 24-25. Τέλεια! Υπέροχα! Το συμβόλαιο γράφει πως με χαρά σε καλωσορίζουμε. Το όνομά σου? Κιμ με λένε. Κιμ Σλίπη. Τέλεια! Καλωσορίζουμε την υπέροχη Κιμ Σλίπη στην οικογένειά μας και πως εμείς δεν διεκδικούμε τίποτε από αυτή μας τη συνεργασία. Μόνο προώθηση της εξαίρετης ομορφιάς σου. Από εβδομάδα ξεκινάει η συνεργασία μας. Βρήκα! Πώς ήθελε να κλείνω το έτσι δουλειά! Και τη ένωσε και την κάρτα και το πει! Και μη σπέρι τα λεπτά. Τζάν, δεν είπαμε. Τη τα πήρε όλα. Αλλά εσύ δεν θα κοιμηθεί στο μάτι. Τι να κοιμηθώ, δεν θα πω. Τώρα ξύπνησα. Τι έγινε τελικά στο παραμύθι? Τι να γίνει, της πήρε όλα τα λεφτά, της πήρε και το σπίτι εντυπωσιακά. Άμα δεν έχεις διάλογο, αυτά παθαίνεις. Φάε τώρα την ομορφιά. Αχ, τι καημένη! Πώς όμως, τη βρήκε ο Πινόκιο, ο Πινόκιο τη λυπήθηκε και την βοήθησε ξανά να σταθεί στα πόδια της. Της έδωσε μάλιστα και το φίλι της γνώσης. Το φίλι της γνώσης! Ο Πινόκιο! Ο Πινόκιο! Ο Πινόκιο! Ο Πινόκιο μετά τα δικά του τα παθήματα έβαλε μυαλό, σπούδασε, έγινε μεγάλος επιστήμονας, έγινε ψυχολόγος. Την έπαθε να διαβάζει, την έπαθε να σκέφτεται έξυπνα και την έμαθε και μαθηματικά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι, το κοκόνα μου. Αυτή που δεν θέλει τα μαθηματικά. Εγώ πάλι νομίζω ότι δεν ξέρεις ακόμα, κοκόνα μου, ποια είσαι. Να, σαν το παπί. Ποιο παπί καλέ, αυτό που δεν είδατε τελικά παπί. Για ποιο παπί μιλάτε? Το παπί που έγινε κύκλος.
ταιριάζω με κανένα παπί στη λίμνη. Μπορεί να μην ανήκεις αυτή τη λίμνη. Μπορεί να μην είσαι καν παπί. Το σκέφτεσαι αυτό. Είσαι αυτός που είσαι και κάπου εκεί έξω σε μια άλλη λίμνη. Ίσως υπάρχουν κι άλλες για σένα. Είμαι αυτός που είμαι. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε να το πεις εσύ, έπρεπε μόνος του να το ανακαλύψει. Άμασε στο παραμύθι. Κύκνος! Κύκνος! Αλήθεια! Το πιο όμορφο που είναι! Και... γιατί μου το κρύβατε, ε! Τώρα θα δουν τι θα πάθουν αυτές οι παλιόπαπιες! Οι τυποτέλειες, παλάδουλες, παλιόπαπιες! Όχι, όχι! Είναι κι αυτές όπως είναι! Διαφορετικές! Δεν σας πιστεύω! Σόλοι αλήθειες λαμπές που κρύβουν την αλήθεια. Χάλασες το παραμύθι, κοκόνα μου. Εγώ από σπου το χώρισα μερικά κεφάλαια. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να υπερβαίνεις τα παραμύθια. Δικό μου είναι το όνειρο, ό,τι θέλω κάνω. Και δεν θα κάνω αυτό που δεν θέλω. Θέλεις να λύσεις με ξυσώσεις. Όχι, μαζά. Παραγωγή! Η παραγωγή!
φοβό. Μα αφού τα ξέρεις την αλήθεια, είσαι ελεύθερος. Έτσι το έλεγχατας. Ξέρεις, Βαλή, σου με ξυσώσεις. Ω, γη! Αν μου ξαναφέρεις με ξυσώσεις, θα φωνάξω το λίγο να σε φάει. Άντε πια! Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, λύκε, είσαι εδώ.
Νονά μου, πώς και από εδώ. Ήρθα για να σε βοηθήσω. Με τις δουλειές. Μπράβο, Νονά, και θέλω ένα χεράκι. Είχα όνειρα για σένα, σταυτόφυλλα. Πάντα πίστευα πως θα γινώσουν βασίλης. Πως θα έκανες περήφανη την οικογένεια. Κατάλαβα το παζουνά, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ. Μια χαρά είναι μόνη μου. Δεν το λες αυτό. Τόσο όμορφο κορίτσι και προπομμένο. Σένιο. Έλα τώρα, δεν είναι και ξανάρτη. Ωραία, πες και παντρεύουμε. Δεν ξέρω τι ένας από κουφαρό έπεσε πρίγκιπας. Αχωρίζω. Α, παιδί μου. Η πανδημία σου κάψε τα κεφαλικά σου, κοίτα. Το λοιπόν, είπα ότι ήρθα για να σε βοηθήσω και θα σε βοηθήσω. Πρέπει να σε δει ειδικός. Ειδικός, γιατρός, είμαι άρρωστη. Τώρα που το έχω δω, νιώθω λίγο κακομένη και δεν έχω σημαίνει. Δεν είσαι έτσι. Όχι γιατρός, παιδί μου, ψυχολόγος. Με τρόμαξες! Μην ανησυχείς, θα σε στείλω σε δικό μου παιδί, πολύ εξηγημένο. Με βοήθησε και εμένα να καταλάβω ποιος είναι. Κάτσε, έχω καρτούλα κάτω, δώσω να λεπτώ. Τσακώ, πάρα τηλέφωνο και κλείσα ραντεβουδάκι. Ευχαριστώ, Νονά, αλλά δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πάω στο ψυχολόγο. Κοίτα, θα ρίξω το σουβλάκι, μα πέφτει και μετά θα κάνω. Τώρα είπα! Σπάσε! Με φτύνεις! Κάπου σας ξέρω! Κάποτε με είχες βοηθήσει να καταλάβω ποιος είναι. Είσαι τα σχημόπα που έγινες κύκνος. Ήμουν χαμένος και μου έδειξες το φως. Όταν όλοι γύρω μου λέγανε ψέματα, εσύ μου είπες την αλήθεια. Και έτσι μεταμορφώθηκε. Έγινα χύκνος, σλάς μονά, σλάς νεράκι. Και τώρα, άμα θες, μπορώ να σου πραγματοποιήσω μια ευκούλα. Λάλα. Λαντέλα μαγέλ δε ποτάμι. Καλή τύχη, Αλική. Να χαίρεσαι την ελευθερία μία. Φωνάξτε το. Μα ποιος. Ψυχολόγος μας ανόητη. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε σαν κύκλο. Μπορώ να βάλω και τους απέναντι. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε έρθει εδώ πέρα. Έχω αφήσει δουλειές στη μέση. Έχω να εξοδώσω καλούς γιατρέμους. Η παραγωγή θεώρησε πως πρέπει να περάσετε από ψυχιατρικές εξετάσεις, γιατί πιστεύει πως τα σενάρια έχουν επηρεαστεί από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Ας ξεκινήσουμε. Μιλήστε μου για τα παιδικά σας πρώτα. Μεγάλος αγόρι μου, χωρίς τις τοργικές μητέρα. Είσαι σκληρή, μη δείχνεις τα συναισθήματά σου. Περιπλανιόμουν μόνη μου στο δάσος σαν το αντρίμι. Ο κόσμος μου δίνει το ρόλο της κακιάς, μα δεν ξέρω. Εμένα απλώ μου αρέσει να φοράω μαύρα και να πάω με έντονα. Αυτό με κάνει κακιά. Είναι άδικο. Είσαι αυτό που είσαι. Είσαι κακιά, ακούσέ με. Ποια είμαι. Ποια είσαι. Γιατρέ μου, σας πληρώνω 60 ευρώ την ώρα για να πατάω εγώ. Να τα λέω.
κοιμόμαστε, διαβάζουμε. Κάνε ποιο χώρο για χορούς είμαστε. Έχουν πλύνει τα πιάτα, τα χαλιά, να συντερώσω, να μην γυρέψω. Στο χώρο δεν μπορούμε να κάνουμε τα μικρόβια, είσαι με τα καλά σου. Όχι, όχι, να μην πας, να κάτσεις σπίτι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τόσο κόσμο γύρω σου. Μπορεί να σε σκοτώσω, πρόσεχε, πρόσεχε. Κρύψου, κρύψου. Μιλά πιο σιγά, είναι η μάγκη σε εδώ. Να φύγουμε, να φύγουμε, να φύγουμε. Με τρελάνατε, από πότε αρχίσατε να νιώθετε έτσι. Τι συνέβη. Οι αλήθειες. Αλήθεια. Ακόμα εδώ είσαι. Μα πού είναι ο φόβος σου. Θα έκανα θάλασσα, κύριε Πινόκιο. Αλήκη, τι μαθαίνω. Άλλαξες τα παραμύθια και εξαφάνισες το φόβο σου. Γι' αυτό άρχισα να έχω συναισθήματα και να γίνομαι ρομαντική. Λίκε. Ω, Λίκε, Λίκε, το σώμα μου απόψε ξεσπάει. Κάθε μου κύτταρο σε ζητάει. Παρακαλώ, παρακαλώ, το καμπινά της παρακαλώ. Η καρδιά μου χτυπά, μόνο για σένα, μόνο για σένα. Η καρδιά μου πονά και σε φωνάζει απεγνωσμένα. Η αγάπη μας είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν, γιατί πρέπει να χωράει κάποιο. Σε είδε μάτσι πλόν. Σ' αγαπώ. Εντάξει, εσείς δεν έχετε τέτοια θέματα. Μπορείτε να περάσετε παρακάτω. Μια μοτοκτημία, έτσι, πρώτη φορά. Αλήκη, πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Να αντιμετωπίσεις επιτέλους το φόβο σου. Να αντιμετωπίσεις το φόβο σου. Και εσείς, αντιμετωπίστε τους φόβους σας εμπρός. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη παραγωγή. Δεν είμαι και τόσο κακιά τελικά. Όχι, δεν είσαι τόσο κακιά. Είσαι ροκ και παρεξηγημένη. Μήπως να κάνουμε διάρμα. Ας πούμε το πρωτάβιο. Ουφ, νόμιζα ότι δεν θα το έλεγες ποτέ. Γιατρέ, γράψου μια αναρωτική. Θα με σκοτώσω. Αφιερώσουμε, αποφεύγουμε. Θα μιλά. Με στάζω. Μαθιαγμένη θα είσαι, άντρες σε αφήνω σου. Εσύ, Αλήκη, τι φοβάσαι. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα, κύριε Πινόκιο. Η μαμά μου μου είπε πως ο φόβος κρατάει τη σκάλα που θα ανέβει. Και αυτό σου τα στέλνει. Και αυτό θα κάνω. Φόβε! Έλα! Θέλω να λύσω με εξισώσει. Θέλεις να τους μεξισώσεις! Μπράβο, Αλήκη, έτσι! Αντιμετώπισε το φόβο σου! Χρησιμοποίησε κομπιουτεράκι αντές για αρχή! Θέλω να γίνουμε φίλοι! Και μετά θα λύσουμε και τις εξισώσεις! Και μετά θα μου κρατήσεις τη σκάλα! Και θα ανέβω για αυτό σου το στέλνει! Θα το κάνεις! Ναι, θα το κάνω! Με τελικά φοβερό σου, παιδιά! Ωραία! Πόσο δύσκολο είναι! Όσο δύσκολο είσαι εσύ να είναι! Τώρα, να σου πω και κάτι άλλο. Τι! Θα λύσουμε και φυσική! Ήρθε η ώρα να ξυπνήσει! Ναι! Καλά! Αφού ήρθε η ώρα, ας αποχαιρετιστούμε με ένα χορό! Επτά ρινάνι κι εγώ στον πάγο να παριστάνω τον σώτη πάγο. Μα δεν τον άτι, άλλο κοιτάζει το παραμύθι. Έχει αλλάξει τη δοκοπέρα να δω αλήκη. Άδεια η χώρα, το φάγμα λύπη. Γουρουνάκια, είναι γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά κι ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυβα. Μία φορά κι
εξισώσεις της ζωής και σε κάνουν να κοιτάς τα αστέρια. Η αγάπη όμως ξεκινάει από την αποδοχή. Την αποδοχή της πραγματικότητας, την αποδοχή του εαυτού μας. Τα πράγματα είναι όπως είναι. Και εσύ είσαι αυτό που είσαι. Και να αγαπάς αυτό που είσαι, κοκόνα μου. Και τα καλά σου και τα ανάποδά σου. Γιατί θα πορευτείτε μαζί για πολλά χρόνια. Θα σου πω και ένα μυστικό. Η αλήθεια είναι υποκειμενική. Και τα μάτια βλέπουν συνήθως αυτό που θέλουν να δουν. Τώρα, καλό είναι αυτό. Κακό δεν κατέχω. Αλλά έτσι είναι. Αχ, Κικίτσα μου, τι ωραία τα λες. Αλίκη μου, ποια είναι η ρίζα του 28. Αμάν, βρε Φώτη, αμάν. Άσε το φόβο σου στη γη και κοίτα προς τα αστέρια, αγάπη μου. Στα αστέρια. Και ο σύλλογος φίλων έχει ως σκοπό να συνδράμει οικονομικά
αλλά και η ειδικά τα συνέχεια της οικογένειας και των παιδιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, είναι 20% από το ένα μάτι και 40% από το άλλο. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς είναι, να πρέπει να επικοινωνήσεις έχοντας κάποιες δυσκολίες. Και δεν φαίνεται. Άλλος μπορεί να μην ακούει. Άλλος μπορεί να μην βλέπει. Άλλος μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα, αλλά όλοι βλέπουμε τη θέρμη του βλέμματος, τη συστασιά της αγκαλιάς και την ομορφιά του χαμόγελου. Χρόνια πολλά και καλά.